ένα μεγάλο γλέντι με πρωταγωνιστή την κριτική τσικουδιά και την αναβίωση τοπικών εθήμων στήθηκε στην περιοχή του Καράβολα στο πλαίσιο της 8ης γιορτής τσικουδιάς. Μια γιορτή παραδοσιακή που θυμίζει σε όλους εμάς, στα παιδιά μας, στα γόνια μας, την απόσταξη της τσικουδιάς. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη με συνδιοργανωτή την περιφέρεια Κρήτης και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου αναβίωσε σκηνές από το ρακοκάζανο και τον τρόπο παραγωγής της τσικουδιάς με τη συνοδεία κρητικών καλλιτεχνών και πλούσιου μουσικοχορευτικού προγράμματος. Να σας καλωσορίσουμε στη γιορτή τσικουδιάς. Να σας ευχαριστήσουμε που για άλλη μια χρονιά μας υποστηρίζετε με όλους τους τρόπους που μπορείτε και να γευτούμε όλοι μαζί την τσικουδιά. Και είναι σημαντικό που αυτή η γιορτή συνδυάζεται και με άλλες παράλληλες δράσεις που πάντα έχουν στόχο την παράδοση της Κρήτης και που συνδέεται με την παραγωγή της τσικουδιάς και όχι μόνο. Η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει πάντα αυτές τις εκδηλώσεις. Στηρίζει τις εκδηλώσεις που έχουν στόχο την ανάδειξη της παράδοσής μας και της κριτικής του κρητικού πολιτισμού. Φέτος η γιορτή ήταν αφιερωμένη στο σπουδαίο έργο το οποίο επιτελεί ο Σύλλογος Ηλιαχτίδα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μας έχει εντάξει το κοινωνικό κομμάτι της εξαιρετικής αυτής διοργάνωσης που έχει ως σκοπό να αναδείξει και να προβάλλει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά. Τα καζανέματα ήταν ανέκαθεν για τους κριτικούς μια αφορμή για να σμίξουν, να κάνουν παρέα, να κάνουν γλέντι και να κάνουν στην ουσία το μόχθο να τον κάνουν χαρά. Κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κύκλο του αμπελιού που μπορεί να ήταν κοπιαστικός, αλλά είχε να δώσει πράγματα, προϊόντα ευλογημένα που κρατούσαν όλο το χρόνο μέχρι την επόμενη χρονιά. Στο πλαίσιο της γιορτής τσικουδιάς, τα μελισσάκια έπλασαν μουστοκούλουρα, ενώ στον κόσμο που έσπευσε στον Καράβολα για τη μεγάλη γιορτή προσφέρθηκε και παραδοσιακή μουσταλευριά από το κεραμούτσι.